κόσμος και οι θεοί. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι πρώτοι θεοί του κόσμου ήταν δύο, η γη και ο ουρανός. Ο ουρανός βρισκόταν πολύ κοντά στη γη, σχεδόν κολλημένος πάνω της. Από τους δύο αυτούς θεούς γεννήθηκαν πολλά αθάνατα παιδιά, όπως ήταν οι Τιτάνες, οι Κύκλοπες και οι Εκατόνχυρες. Ο ουρανός όμως, επειδή φοβόταν ότι κάποιο από τα παιδιά του θα του έπαιρνε το θρόνο, τα έχωσε βαθιά στα σπλάχνα της γης. Θύμωσε όμως η γη και αποφάσισε να εκδικηθεί τον ουρανό. Ένα βράδυ έβγαλε από τα σπλάχνα της ένα από τα παιδιά της, τον Κρόνο, και του έδωσε ένα δρεπάνι για να πολεμήσει τον ουρανό. Χτύπησε με το δρεπάνι του τον ουρανό ο Κρόνος, τον τραυμάτισε βαριά και τον ανάγκασε να φύγει μακριά από τη γη. Από το αίμα του ουρανού γεννήθηκαν οι Ερηνίες, οι γίγαντες και οι νύμφες. Από μια σταγόνα που έπαιζε στη θάλασσα γεννήθηκε η Αφροδίτη. Ο Κρόνος παντρεύτηκε μία Τιτάνισσα, τη Ρέα, και έκανε αρκετά παιδιά. Μα όπως ο πατέρας του ο ουρανός, έτσι και αυτός φοβόταν μήπως του πάρουν το θρόνο και τα κατάπινε. Η Ρέα που υπόφερε τόσο πολύ, αποφάσισε να γλιτώσει το τελευταίο της παιδί, τον Δία. Το άφησε κρυφά σε ένα βουνό της Κρήτης, την Ήδη, και έδωσε στον Κρόνο να καταπιεί μια πέτρα αντί για το παιδί. Ο Δίας μεγάλωσε από το γάλα μιας κατσίκας που την έλεγαν Αμάλθια και από το μέλι των άγριων μελισσών. Η γιαγιά του η γη του έδωσε ένα βοτάνι να δώσει κρυφά στον Κρόνο για να βγάλει από την κοιλιά του τα παιδιά που είχε καταπιεί και που ήταν ακόμα ζωντανά. Έτσι σώθηκαν ο Ποσειδώνας, η Ήρα, η Εστία, η Δήμητρα και ο Πλούτονας. Ο Δίας πήρε τα αδέλφια του, ανέβηκαν στην κορυφή του Ολύμπου και αποφάσισαν να πολεμήσουν τον Κρόνο. Μαζί τους ήρθαν τρεις μόνο Τιτάνες, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν με τον Κρόνο. Ο πόλεμος που ξέσπασε άγριος ονομάστηκε Τιτανομαχία και κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια. Οι αντίπαλοι πετούσαν πελώριους βράχους που έκαναν τη γη να τρέμει. Στο τέλος, νικητής ήταν ο Δίας με τα αδέλφια του. Ίσως ο Δίας να μην κατόρθωνε να νικήσει τον πατέρα του, αν δεν ελευθέρωνε με τη βοήθεια της γιαγιάς του της γης μερικά τέρατα που ο Κρόνος είχε φυλακίσει στον Άδη. Έτσι, όταν νικήθηκε ο Κρόνος, ο Δίας τον φυλάκισε στον Άδη και έβαλε τα τέρατα να τον φυλάνε για να μην μπορέσει ποτέ του να βγει από τα αιώνια σκοτάδια. Μόλο που ο Δίας ήταν μικρότερος από τα αδέρφια του, έγινε αρχηγός των θεών και κύριος του ουρανού. Τη δύναμή του ο Δίας την απόκτησε από τότε που οι κύκλοπες του χάρισαν ένα τρομερό όπλο, τον κεραυνό. Έτσι, κανείς δεν τολμούσε να αναμετρηθεί μαζί του. Παντρεύτηκε αρκετές γυναίκες, μα τελευταία κράτησε την Ήρα. Από τις διάφορες γυναίκες απόκτησε τον Απόλλωνα, τον Ερμή, τον Ήφαιστο και τον Άρη και πάρα πολλά ακόμα παιδιά. Την Αθηνά λένε ότι την έβγαλε μέσα από το κεφάλι του ο ίδιος ο Δίας. Έτσι, ο Δίας με τα αδέρφια του και με μερικά από τα παιδιά του μοίρασαν τον κόσμο. Ο Δίας που ονομάστηκε πατέρας των θεών και των ανθρώπων έγινε κύριος του ουρανού και προστάτης των αδικημένων. Ο Ποσειδώνας πήρε στο μερίδιό του τη θάλασσα. Ο Απόλλωνας έγινε θεός του ήλιου και της μουσικής. Ο Ερμής έγινε αγγελιοφόρος των θεών και θεός του εμπορίου. Ο Άρης έγινε θεός του πολέμου. Η Δήμητρα θεά της γεωργίας, η Αφροδίτη θεά της ομορφιάς. Η Ήρα θεά της οικογενειακής ζωής, η Αθηνά θεά της σοφίας, η Άρτεμη θεά του κυνηγιού, ο Ήφαιστος θεός της φωτιάς και η Εστία θεά του νοικοκυριού. Αυτοί ήταν οι 12 μεγάλοι θεοί. Αλλά υπήρχαν και πολλοί άλλοι μικρότεροι, όπως ο Διόνυσος που ήταν ο θεός του κρασιού, ο Πλούτονας, θεός του Άδη, η Θέτιδα, ο Αίολος, ο Πάνας, οι Νύμφες, οι Μούσες, οι Νεράιδες, οι Χάριτες, οι Όρες και πάρα πολλοί άλλοι.